Τα πόδια δυνατά. Καλές άμυνες από τον Γκρόεκαρντ, όπως και στα δύο πρώτα τα παιχνίδια. Σταθερή άμυνα, ψηλή. Τα χέρια δεξιά-αριστερά του προσώπου του, περιμένει. Πέρασε ένα αριστερό πλένο λάκτισμα στα πλευρά. Φυσένκο πάντα κινητικός. Δεν είναι και εύκολο αυτό να μετακινείται δεξιά-αριστερά ένας αντίπαλος. Όπως εδώ πέρα ο Κισέγκο απέναντι στον Γκρόεγκαρντ. Βλέπουμε ότι ο Κισέγκο στο δεξιό του μάτι είναι χτυπημένος, είναι πρισμένος από τους προηγούμενους αγώνες. Έχει αιμάτωμα. Ναι, ναι. Ναι, ναι, μεγάλο αιμάτωμα. Αριστερό direct από τον Γκρόεγκαρντ. Μεγάλο αιμάτωμα. Ναι. Ένα αιμάτωμα που μπορεί αν δεχτεί χτυπήματα. Εδώ καλό χτύπημα με το αριστερό λάκτισμα. Δεξιά αριστερό uppercut. Δεν είχε πει στο ποδιετής. Γονατιά. Δεξιά αριστερό κοσιά από τον Γκρόεγκαρντ. Διατηρείται όμως. Μπόρεσε ο Κισέγκο και κράτησε. Διατηρείται και αντιπιτίθεται. Καλή αντιπίδες. Πόου που στο πέταξε. Καταπέλτη σε χτύπημα από τον Γκρόεγκαρντ. Γονατιά. Αλλεπάλλα χτυπήματα. Είναι στη δύσκολη θέση ο Κισέγκο. Συνεχόμενα χτυπήματα σε ρί. Προσπαθεί να σωθεί από εκεί πέρα ο Ουκρανός. Το αριστερό κοσέ. Κοιτάξτε να το πει. Κοιτάξτε να το πει. Εκεί που ήταν στο δύσκολο σημείο ο Κισέγκο πέταξε αριστερό κοσέ. Και εξαλισμένο τον Γκρόεγκαρντ. Αψήφισε τις αντιδράσεις, τις άμεσες αντιδράσεις που έχει ο Ουκρανός, ο Ολλανδός και δέχτηκε το knockdown. Ένα λεπτό πριν τελειώσει ο πρώτος γύρος. Ο Γκρόεγκαρντ το χτυπάει διαρκώς στο μάτι το πρισμένο, στο αιμάτωμα. Το αιμάτωμα αυτό που μπορεί στην πορεία να γίνει σκίσιμο, έτσι. Αριστερό κροσέ, στο ίδιο σημείο, εκεί στο αιμάτωμα ο Γκρόεγκαρντ. Εντόπισε αδύνατο σημείο. Πάλι το αριστερό. Αλλά το knockdown αυτό δίνει προβάδισμα με στιγμή στον Αρτούρ Κισέγκο. Τα knockdown είναι σημαντικά σε τέτοιες μάχες. Διατηρεί απόσταση ασφαλής ο Κισέγκο, δεν πλησιάζει τον Γκρόεγκαρντ. Ο Γκρόεγκαρντ επωφελείται από το ύψος του. Γιατί στην κοντινή απόσταση ο Γκρόεγκαρντ βγάζει κάτι επικίνδυνες γονατιές, ξηράφι. Και uppercut δυνατά έχει. Όμως καλά λακτήμα τον Κισέγκο. Στα πλευρά και στον δεξί τετρακέφαλο. Καλή επίδεση. Έχασε την οροπία τον κύριο Κισέγκο. Αντεπίδεση από τον Γκρόεγκαρντ. Πολύ ενδιαφέρον. Τελικό καβανάκι. Πρώτο γύρο τέλο. Πολύ ωραίο πρώτο γύρο. Πολύ δυνατό. Με τον Μέρτιν Γκρόεγκαρντ να κερδίζει κάποιε εντυπώσει. Αλλά όμως να έρχεται το knockdown του Αρτούρ Κισέγκο και να αντιστρέφει το κλίμα. Ακριβώς. Βλέπω τον γιατρό να πάει να βλέπει το μαθημένο μάτι. Το αιμάτωμα που έχει σπαθεί κάπου εκεί στο σωματικό του Ουκρανού. Αν παρατηρήσουμε, θα δούμε ότι όλα τα χτυπήματα του Γκρόεγκαρντ στοχεύουν στο πρισμένο μάτι του Κισέγκο. Ακριβώς, το μάτι. Δεν στοχεύει πουθενά άλλου, ούτε στο μάχη, ούτε τα πλευρά πουθενά. Το μάτι του. Ο γιατρός βλέπω κατεβαίνει, οπότε δεν έχουμε προβλήματα από τον. Το μέγεθος τραυματισμού του. Παρατηρήστε κάτι άλλο, μια λεπτομέρεια που δεν τη βλέπει ο κόσμος. Ο Άντι Σάουερ βάζει πάνω στον Κισέγκο. Αυτό είναι ένα highlight. Δεν ήταν κάποιος που ένιωσε να τη σάβει. Ένιωσε. Σωσία στη σάβει. Το παίρνω πίσω, ζητώ συγγνώμη. Δεν πειράζει, εντάξει. Με το καπέλο όπως ήταν τραγιάς, έμοιαζε, έμοιαζε τη σάβει. Λοιπόν, πάμε δεύτερος γύρος. Λοιπόν, Κισέγκο, πρώτος στην επίθεση. Αριστά, direct, δεξί, αριστερό. Κρατάει ο Κισέγκο, κρατάει και ο Γκρόεγκαρντ. Δεν κάνει συστάσεις στον Γκρόεγκαρντ. Έχει δύναμη να τον κλείσει τη γωνία. Αριστερό, τον κλείνει στη γωνία. Νομίζω ότι έχει δεχτεί ένα σκυροκτήμα εδώ πέρα ο Γκρόεγκαρντ. Γι' αυτό και κλείνει τη γωνία. Κρατάει τον Κισέγκο. Επομένως έχει ζαλιστεί. Πάλι μια δεν είναι απαραίτητο. Απλώς να τον έχει, να τον έχει κρογκάρει όπως λέμε στην ορολογία. Ότι καταλάβει το χτύπημα. Και να το έχει αδυναμώσει τις δυνατότητες του εγκεφάλου ώστε να ξεπεράσει αυτό το χτύπημα. Μάλιστα. Direct συνεχόμενα από τον Κισέγκο. Σε αυτή τη διοργάνωση δεν έχω δει τον Κισέγκο καθόλου με κάποια καλή γονατιά ή καλά γόνατα. Περισσότερο αγωνίζεται πυγμαχικά. Πολλές βοθιές. Κοιτάξτε εδώ χαλαρά. Πέρασε το δεξιά άπερκα στα πλευρά. Στην αστρή πλευρά του σώματος του Γκρόεγκαρντ.
Να η γονατιά ήρθε. Ήρθε η γονατιά στα πλευρά του Γκρόεχατ. Ανταποδίδει ο Γκρόεχατ με ένα άλμα. Και με το αριστερό δεξίδρωσε τώρα. Πολύ δυνατός. Αριστερό διπλό αριστερό άπερκατ. Κροσέ. Άπερκατ κροσέ από τον Γκρόεχατ που κρατάει. Σχόλιο ο διαιτής. Συνέχεια στον αγώνα. 1,5 λεπτό πριν το μεγάλο τέλος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης. Αρτούρ Κισέγκο. Πριν του ρεσιτάλ. Πριν το τέλος του δεύτερου γύρου. Καλό δεξί από τον Γκρόεχατ. Το φαίνεται απρόσιτος. Σε 2-3 τελευταίες κινήσεις ο Κισέγκο φάνηκε απρόσιτος και δέχτηκε 2 κόντρα δεξιά direct από τον Γκρόεχατ. Το τελευταίο λεπτό του δεύτερου γύρου. Δεξί κροσέ καλό από τον Γκρόεχατ. Και άλλο δεξί. Άλλο. Και αριστερή γονατιά από τον Γκρόεχατ. Κλείνει το Κισέγκο. Τώρα πρέπει να φύγει από τη γωνία. Μπορεί να φύγει. Ξεφεύγει. Τον άφησε μάλλον. Έκανε βήμα πίσω λάθος ο Γκρόεχατ και μπόρεσε και ξέφυγε στο κέντρο του ring. 3 καλά χτυπήματα τον Γκρόεχατ σε αυτή τη φάση. Έχει δεχτεί 2 direct. Αριστερό δεξί. Καλή προσποίηση. Αριστερό direct, αριστερό κροσέ και δεξί από τον Γκρόεχατ. Η αντεπίθεση από τον Κισέγκο με όχι ιδιαίτερη έκρηξη στα χτυπήματά του. Απέφυγε σωστά. Καλές άμυνες από τον Γκρόεχατ. Άριστες άμυνες, ναι, σωστά. Λάχτρημα καλό στα πλευρά. Απλά χρησιμοποιεί το εκεί ο Κισέγκο. Καμπανάκι τέλος του δεύτερου γύρου. Νομίζω εδώ εντυπώσεις, μικρές εντυπώσεις που πάνε στην κόκκινη γωνία. Στην κόκκινη γωνία που με περισσότερα καθαρά χτυπήματα ο Γκρόεχατ ανάγκασε σε κάποια σημεία τον Κισέγκο να μηθεί αρκετά για να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Έκλεισε εδώ τον Γκρόεχατ στη γωνία. Θεωρώ ότι ο τρίτος και τελευταίος γύρος, θα είναι και ο σημαντικός. Ο Γκρόεχατ έχει πάρα πολλές δυνάμεις. Φαίνεται σαν αθλητής ενώ σφυροκοπείται από τα χτυπήματα του Κισέγκο. Πάνω στην άμυνα ήταν. Πάνω στην άμυνα. Βρίσκει τη δύναμη να φύγει από τη γωνία και να επιτεθεί. Εμείς βλέπετε τα highlights, βλέπουμε και στις γωνίες του δύο μονομάχους. Ήρεμος, χαλαρός, ξεκούραστος ο Γκρόεχατ. Αρκετά ταλαιπωρημένος του Κισέγκο. Και με αυτό το μεγάλο αιμάτωμα που έχει στην δεξιά πλευρά του προσώπου του. Είναι ο Αντισάουερ τελικά. Είχα δίκιο. Του βάζει πάγο του Κισέγκο. Σημαντικό αυτό. Ισχύσαντε ενώση. Σημαντικό. Ο Σάουερ στη γωνία που έχασε λίγο πριν από τον Κισέγκο. Μπράβο. Οπα, τι έγινε. Γλίστρησε. Τραμπούληξε. Νομίζω όχι. Έχουμε συνερά. Ναι. Έχουμε συνερά και έχει στράει. Γλιστράει. Πολλοί υδρώτες, πάρα πολλές μάχες. Ο Σάουερ έφερε την πετσέτα. Αν είναι δυνατόν. Ωραίο όμως αυτό. Βέβαια, ένας παγκόσμιος αθλητής, να κάνει γωνία. Επαληθεύει αυτά που είπαν χθες στη συνέντευξη τύπου. Του λέει σε σέβομαι γιατί είσαι ένας άξιος αντίπαλος, είπε ο Σάουερ. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Αυτοί είναι πρωταθλητές. Γεννημένοι πρωταθλητές. Και θα μείνουν πρωταθλητές. Μοναριστώ τρία καθαρά από τον Γκρόεχατ. Και άλλο δεξί από τον Γκρόεχατ. Σημαντεύει καλά. Άμυνα στο αριστερό λάκτημα του Κισέγκο για δεξί direct. Πάλι δεξί. Τρία δεξιά direct τώρα. Από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, από το σημείο που είμαστε. Καλό δεξί αριστερό κροσέ. Άπερ καταξύ κροσέ γονατιά. Και άλλο γόνατο. Και λυγίζει. Πέφτει νοκντάουν. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο πλέον. Πολύ δύσκολο. Ο Κισέγκο νομίζω ότι αυτό το lockdown δεν θα το ξεπεράσει. Όχι, δεν θα το ξεπεράσει. Ο Γκρόεχατ μπαίνει με δυνάμεις και θα θέλει να τελειώσει εδώ το κλεισό. Και άλλο δεξί. Τέλος. Έληξε ο αγώνας. Μια μεγάλη νίκη. Μια μεγάλη έκπληξη. Έληξε ο Κισέγκο νοκάουτ και ο νέος βασιλιάς του Κέον Μάξ τα μισά βάρη. Λέγεται Μούλτελ Γκρόεχατ από την Ολλανδία που πάει. Που πάει δίπλα στον πρώην αντιπαλό του να δει πως είναι. Μια μεγάλη νίκη. Μούλτελ Γκρόεχατ. Κανένας δεν του στάθηκε στα σημεία. Μα κανένας. Θυμίζω, ο Γκρόεχατ κέρδισε τον χίτο με νοκάουτ τον Μιχάλη τον Δαβίδη λόγω του τραυματισμού στον Ελληνικό αθλητή. Και εδώ κλαίει ο Κισέγκο τώρα.
με τεχνικό νοκάουτ τον Αρτούρ Κισέγκο μετά το στόπ του διαιτή. Είναι μεγάλη συγκίνηση. Μεγάλος πρωταθλητής. Ο Μέρτελ Γκρένχαρτ λοιπόν, 26 ετών από την Ολλανδία, 1,85 ύψος, 70 κιλά, είχε δηλώσει ότι απόψε θα γίνει πόλεμος και ότι είναι πολύ επικίνδυνος. Επαληθεύτηκαν αυτά τα δύο.